Είναι φανερό ότι η επιλογή σας να φέρετε τις τροπολογίες τελευταία στιγμή, είχατε τους λόγους σας. Για να μην έχουν τη δυνατότητα ούτε φορείς ούτε ομιλητές να πούν ότι εκτός από ταξικό, αντιπεριβαλλοντικό, αντιλαϊκό, αυταρχικό, είναι και φορομπηχτικό το νομοσχέδιό σας. Μάλιστα προκλητικά το πράσινο χαράτσι στο πετρέλαιο κίνησης το βάζετε τη στιγμή που ο λαός στενάζει από την ενεργειακή φτώχεια και το ονομάζεται πράσινο τέλος. Αυτές είναι οι κοινοτομίες σας. Αυτή είναι η πράσινη ανάπτυξή σας και η κοροϊδία σας. Είναι αυτό ακριβώς που σήμερα φιγουράρει σε μερικές εφημερίδες πρωτοσέλιδο. Και βέβαια θα πρημοδοτήσει ακρίβεια σε βασικά είδη, σε περίοδο οικονομικής κρίσης και μπαχαλοποίησης ανασφάλειας των εργασιακών σχέσεων. Το έχετε φροντίσει με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου να επιδεινωθεί το εισόδημα και η θέση της εργατικής τάξης, καθώς και οι όροι συνθήκων δουλειάς. Ωστόσο, από αυτό το χαράτσι απαλλάσσονται οι μεγαλοεπιχειρηματίες. Όχι όμως η αγροτιά, ούτε οι αυταπασχολούμενοι επαγγελματίες. Η ταξική σας πολιτική παντού. Επίσης, προβλέπετε επιβολή έκτακτης χρέωσης για το 2021 2 ευρώ ανά μεγαβατόρα στις εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και έκτακτη ειδική εισφορά σε όλους τους σταθμούς ΑΠΕ. Αυτές οι χρεώσεις θα περάσουν στην τελική κατανάλωση και στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος τη στιγμή που μειώνεται το λαϊκό εισόδημα. Το αποτέλεσμα, να αυξηθεί το κόστος μετακινήσεων και μεταφοράς εμπορευμάτων, ενώ θα αυξήσει το κόστος παραγωγής για τους μικροαγρότες, αλλά και τα κόστη για τους αυτοκινητιστές επιβατικών ή εμπορευματικών μεταφορών. Βέβαια, τα έσοδα από την απομίζηση των λαϊκών στρωμάτων θα πάει στην ενίσχυση των έργων ΑΠΕ και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης. Συνεπώς, θεματοφύλακας της κερδοφορίας των ομίλων ΑΠΕ που απλόχερα μοιράσατε, δεν είναι μόνο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η Νέα Δημοκρατία, και ας φαίνεται ότι σκούζει μόνο ΣΥΡΙΖΑ. Παρέα είσαστε να χορηγείτε τις άδειες ΑΠΕ στους ομίλους αβροχή, καταστρέφοντας ακόμα και περιοχές ιστορικής και περιβαλλοντικής αξίας. Και μην βιαστείτε να μας χρεώσετε ότι είμαστε κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Απλά είμαστε ενάντια στην άναρχη διάδοσή τους, χωρίς στοιχειώδη σεβασμό σε προστατευόμενες περιοχές για το κέρδος των καπιταλιστών, που είναι αχόρταγοι και εσείς ικανοποιείτε ό,τι ζητάνε. Ακόμα, η κλιμακωτή τιμολόγηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στις επιχειρήσεις υψηλής και μέσης τάσης, σύμφωνα με την ετήσια κατανάλωσή τους, είναι μέτρο που οδηγεί στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων της μέσης τάσης, δικά σας λόγια, ικανοποιώντας έτσι άλλο ένα διαχρονικό πόθο των βιομηχάνων. Σε ό,τι αφορά τα σχέδια απολιγνητοποίησης και πράσινης ενεργειακής μετάβασης, δεν έχουν καμιά σχέση με τις ανάγκες του λαού και της χώρας. Για αυτήν η πρόσβαση στην ενέργεια και τη θέρμαση, για ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος, για μείωση της ενεργειακής εξάρτησης. Απεναντίας, στόχος τους είναι να ανοίξουν νέα πεδία κερδοφορίας για μονοπωλιακούς ομίλους, εγχώριους και διεθνείς, με το λαό να πληρώνει τα σπασμένα, με εκτείναξη της ανεργίας στις περιοχές Δυτικής Μακεδονίας και Αρκαδίας, με ένταση της ενεργειακής φτώχειας και ακόμα μεγαλύτερη υποβάθμιση και καταστροφή του περιβάλλοντος. Τα δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης προορίζονται για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Είσαστε συντονισμένοι σε αυτό, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, με το σχέδιο απολιγνητοποίησης και το προωθείτε με κάθε τρόπο.
Μάλιστα με πολύ θράσος και υποκρισία, σε μια περιοχή με υψηλή ανεργία, ουσιαστικά τι κάνετε, διαλύετε την πιο σημαντική βαριά βιομηχανία της χώρας, των λιγνητικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, προκαλώντας μάλιστα ανεργία και φτώχεια. Και τι μας λέτε, ότι ο λιγνίτης δεν είναι πλέον τόσο φτηνό καύσιμο, γιατί κρύβεται ότι πρόκειται για συνέπειες και κατευθύνσεις που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση με το εμπόριο των δικαιωμάτων εκπομπών ρήπων και προωθεί την πράσινη ενέργεια, γιατί σε αυτήν έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στον ανταγωνισμό της με τη ΣΥΠΑ και τη Ρωσία. Ταυτόχρονα κρύβεται ότι γίνεται σπατάλη ενέργειας από την αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο, ενώ με τα ίδια κονδύλια θα μπορούσατε να αναβαθμίσετε σε ενεργειακή απόδοση με τεχνολογίες φιλικές στο περιβάλλον τους υπάρχοντες λιγνητικούς σταθμούς και μάλιστα και να κατασκευάσετε και νέους. Κρύβεται ακόμα ότι ενισχύεται η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας. Μεγάλα όμως και προκλητικά και τα δώρα και στις τροπολογίες, στο τουριστικό κεφάλαιο και τους μεγαλοξενοδόχους. Φωτογραφικά και προκλητικά. Ακόμα και δρόμους αξιοποιούν όταν είναι απέναντι και βέβαια γενναιόδοροι είσαστε να τους αυξάνετε το συντελεστή δόμησης με κάθε τρόπο. Και μάλιστα, για να μην έχετε εμπόδια και καθυστερήσεις, προχωράτε στη δημιουργία κεντρικής υπηρεσίας δόμησης. Βεβαίως, συνέχεια αυτής που έφτιαξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δείχνει όμως ότι είσαστε σαν αστικά κόμματα υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων, ανταγωνίζεστε ποιος θα τους πρωτοεξυπηρετήσει και ρίχνετε και κάνει ένα τσακωμό για να θολώνετε τη στρατηγική σύγκλησή σας. Γιατί μικροδιαφορές έχετε. Όμως, εδώ τι κάνετε, διευρύνετε τις αρμοδιότητες και ρυθμίζετε και αλλοκαλύψεις με τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων. Το κύριο όμως είναι ότι στους μεγαλοεπενδυτές εξασφαλίζετε πιο γρήγορες διαδικασίες, τους διευκολύνετε. Δεν ισχύει όμως για τους μικρούς, για τους αυταπασχολούμενους, για τους βιοπαλαιστές που θα περιμένουν στην ουρά στις αποδυναμωμένες, υποστελεχωμένες υπηρεσίες δομικών στους Δήμους. Κάνετε μάλιστα λόγο ότι θα πληρώνουν οι μεγάλοι και ένα παράβολο. Όμως το ύψος καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση, δεν μας το λέτε. Δηλαδή μπορεί να είναι και κάτι συμβολικό. Και όλα αυτά για να μην κάνετε προσλήψεις, να μην στελεχωθούν υπηρεσίες δόμησης των Δήμων, για να εξυπηρετηθεί και να μην μπεδεύεται ο απλός κόσμος. Σε ό,τι αφορά τους σταθμούς μεταφόρτωσης απορριμμάτων, συνεχίζεται και επιδεινώνεται η εγκληματική για το περιβάλλον και την υγεία κυβερνητική πολιτική, που με νόμο νομιμοποιεί τα ανεξέλεκτα διεσπαρμένες σε δήμους της Αττικής τοπικούς σταθμούς μεταμόρφωσης. Πρόκειται για ανοιχτές εγκαταστάσεις σε περιοχές με απαγορευτικές γιασμά χρήσης γης, πολλές μάλιστα από τις οποίες υπόκεινται σε καθεστώς προστασίας και οι περισσότερες έχουν μεταλλαχθεί σε τοπικές χωματερές χωρίς στοιχειώδεις προδιαγραφές για το περιβάλλον, την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας. Να σημειώσουμε ότι είναι περίεργο το παιχνίδι με το τοπικό ΣΜΑ Πειραιά, που είχε προηγούμενα νομιμοποιηθεί με το νόμο 4685 του 2020, κατόπιν αποσύρθηκε με άλλο νόμο γιατί υπήρξαν διαμαρτυρίες αφού εμπίπτει σε ζώνη ειδικής προστασίας του όρους ΕΓΑΛΟ και τώρα το ξαναφέρνετε. Διαμαρτυρίες πολλές. Συνολικά όμως η διάρκεια λειτουργίας των ΣΜΑ ορίζεται αρχικά σε 3 χρόνια, αλλά έχοντας και την εμπειρία ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, καταλαβαίνει ο καθένας τι πρόκειται να γίνει. Στο άρθρο της τροπολογίας που αναφερόσαστε στο ρυθμιστικό Αθήνας Αττικής κλπ, θα το καταψηφίσουμε βέβαια, αν το καταλαβαίνουμε καλά και σας το ρωτάμε, ζητάμε δηλαδή μια απάντηση,
Αλλάζετε τη χρήση και στη ζώνη Δραπετσόνας και Ρατσίνη και την επαναφέρετε όπως ήταν πριν. Ελπίζω να μην είναι έτσι, γιατί αυτή μια τέτοια παρέμβαση μπορεί να σημαίνει και ενίσχυση συγκεκριμένης βιομηχανίας που ρυπαίνει την ευρύτερη περιοχή και έχουμε καταθέσει ερώτηση για απομάκρυσή της και βεβαίως προκαλεί και κινητοποιήσεις φορέων και της τοπικής κοινωνίας. Για την τροπολογία. Ωραία, εντάξει, για να ησυχάσουμε. Ευχαριστώ. Δεν είναι. Για την τροπολογία μετακίνησης ιατρικού και νοσηλευτικού δυναμικού με οικονομικά κίνητρα. Τι κάνετε? Ξεπουπουλιάζεται από νοσοκομεία αναγκαίο προσωπικό για να μεταφερθεί εκεί που σας έχει ξεφύγει τελείως η κατάσταση. Και μιλάμε, είμαστε στην καρδιά του δεύτερου κύκλου της πανδημίας. Δηλαδή, για να περιορίσετε μία μεγάλη τρύπα, μεγεθύνετε άλλες τρύπες σε άλλα νοσοκομεία. Αντί να κάνετε επίταξη των ιδιωτών εδώ και τώρα πραγματική, αντί να προσλάβετε εδώ και τώρα προσωπικό, ερχόσαστε με μία τέτοια προκλητική τροπολογία. Όταν μέσα από την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών, τα λέω, υπάρχει τρομερή υποστελέχωση στα νοσοκομεία, αλλά υπάρχουν και 2.500 αιτήσεις γιατρών για 900 θέσεις που δεν τις έχει προχωρήσει η κυβέρνηση. Και με τέτοια τερτύπια σαν αυτή την τροπολογία προσπαθείτε να αποποιηθείτε τις μεγάλες και βαριές ευθύνες που έχετε. Κοροϊδίες εμείς δεν ψηφίζουμε, το καταψηφίζουμε. Για την τροπολογία μεταβίβασης ακινήτου του ΕΦΚΑ στο Δήμο Μαραθώνα που ανήκει στο ΝΑΤ, δηλαδή στους ναυτικούς, το έχουν πληρώσει με τις εισφορές τους και τώρα πουλιέται στο Δήμο του Μαραθώνα για ρευστότητα στον ΕΦΚΑ. Και από πού θα πληρωθεί? Από το Ταμείο Αρρωγής για τους πυρόπληκτους. Δηλαδή βάζετε χέρι στα λεφτά που είναι για ανθρώπους που καταστράφηκαν και έχουν ανάγκη να σταθούν στα πόδια τους. Αλλά και οι όροι πώλησης δεν διασφαλίζουν ότι αυτό που είναι φιλέτο δεν θα δοθεί για εκμετάλλευση ή ιδιωτικοποίηση, έστω και ως αναψυχή. Ακόμα δεν εξασφαλίζεται ούτε καν το αίτημα του Δήμου Μαραθώνα ότι οι εγκαταστάσεις που υπάρχουν να μπορούν να αξιοποιηθούν και για κοινοφελείς σκοπούς, ας πούμε, σχολεία που τα χρειάζονται. Καταψηφίζουμε λοιπόν και τις 4 υπουργικές τροπολογίες. Συνολικά τελειώνω και το νομοσχέδιο και οι τροπολογίες και οι ομιλίες του Υπουργού και του Υφυπουργού ξεκάθαρα είναι υπέρ των επιχειρηματιών, υπέρ των ομίλων, τους στηρίζεται ακόμα και με